φίλοι, καλησπέρα σας. Εδώ από το Προμηθέας Park, από το κλειστό του Καστελόκαμπου. Η μεγάλη ώρα έφτασε για το Final Four. Lucky Stars εναντίον Φουτμπολίστα. Η ελιπέστατη σήμερα Lucky Stars με πάρα πολλές απουσίες. Απέναντι στους Φουτμπολίστα, οι οποίοι έχουν δείξει ένα εξαιρετικό πρόσωπο στην διοργάνωση. Είναι πλήρη σήμερα και σίγουρα έτσι όπως έχει πάει το πράγμα φαντάζουν και το μεγάλο φαβορί. Το νούμερο 13, το 21, το 7, το 9 και το 24 η πεντάδα για τους Φουτμπολίστα. Από την άλλη πλευρά έχουμε το 0, το 21, το 24, το 81 και το 31, αυτή δεν είναι κι άλλη. Η Lucky Stars είναι σήμερα ουσιαστικά 5 παίχτες. Ο Λιτώνη, ο Αξιώτης, ο Διαμαντόπουλος, ο Καρδάσης, ο Αγγελόπουλος, ο Κουρδάκης και ο Τζελέπης, γιατί μπορεί να έχει κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Με το νούμερο 13 στα αργιατρής ο Διαμαντόπουλος εκεί, επίσης το rebound όμως από το νούμερο 0 τον Αξιώτης, βλέπει όμως ο Αγουρίδης και πετάει στον επιβιασμό για τον Παναγόπουλο, ο οποίος θέλει να κρατήσει εκεί την μπάλα. Η μπάλα πηγαίνει στον Λουμπαρδέα. Μαρκόπουλος για τρεις είναι άστοχος rebound από το νούμερο 81 από τον Φουρδάκη. Διαμαντόπουλος. Την μπάλα στα χέρια. Ο Αξιώτης ο στάρι για τρεις από το νούμερο 0 είναι άστοχος. Αμυντικό rebound από το νούμερο 21 από τον Λουμπαρδέα. Θέλουν να τρέξουν στην αρχή του παρκέ. Τον Παναγόπουλο να πετάει την μπάλα στον Αγουρίδη. Ο Αγουρίδη από τις 45 μοίρες είναι άστοχος. Προσπαθεί το νούμερο 8 συγκεκριμένα ο Σιδέρης για το rebound. Έχει μεταφέρει όμως και τώρα η μπάλα πηγαίνει στον Αξιώτη. Αξιώτη για τον Διαμαντόπουλο. Χωρίς σκορ οι δύο ομάδες μέχρι στιγμής. Κουρδάκης μια προσποίηση του Σιδέρη. Πάνω στον Καμπάση ξανά. Κρατάει, δίνει την μπάλα στον Διαμαντόπουλο. Διαμαντόπουλος παίρνει ένα σκηνά από τον Καμπάση. Θα σταθεί σαν σε βολή, είναι άστοχος. Μάχεται και μαζεύει το νούμερο 9 το αμυντικό rebound. Ο Μαρκόπουλος, ο οποίος είναι ένας δεινός rebounder, έχει κάνει εξαιρετικό τουρνουά. Παναγόπουλος περνάει χαμηλά την μπάλα στον Λουμπαρδέα. Λουμπαρδέα στα ποστάρι, θα βγάλει έξω την μπάλα στον Μαρκόπουλο. Πολύ ωραία προσποίηση και πάση στον Αγουρίδη. Εξαιρετική κυκλοφορία Παναγόπουλος από τη γωνία για 3-0. 3-0 το πρώτο καλάθι του αγώνα έρχεται με τον Ηλία Παναγόπουλο, ο οποίος εδώ βρέθηκε αμαρκάριστο στη γωνία μετά την πάρα πολύ καλή κυκλοφορία των ποδοσφαιριστών μας, των φουτμπολίστα, οι οποίοι εθνώρισαν μια μπασκετική διοργάνωση με σκοπό να την κατακτήσουν. Αγγελόπουλος. Αγγελόπουλος με τον Αγουρίδη. Μια προσποίηση. Θα πάρει φάουλ. Θα εκτελέσει. Ο Κουρδάκης, συγγνώμη. Απλώς η φανέλα του γράφει Αγγελόπουλος και μπερδεύτηκα. 7:48 για το φινάλε της πρώτης περίοδου. Στον πρώτο μεγάλο ημιτελικό της διοργάνωσης. Ακολουθεί το πολύ μεγάλο παιχνίδι μεταξύ Bolton Lake και Φαρμακευτικής Πατρών, Πάπα, αν προτιμάτε. Μια διοργάνωση η οποία έχει στεφθεί με απόλυτη επιτυχία δεδομένων των συνθηκών. Μπορεί να είναι ένα αεραστεχνικό πρωτάθλημα, αλλά το υγειονομικό πρωτόκολλο έχει τηρηθεί κατά γράμμα. Οι ομάδες το έχουν διασκεδάσει, έχουμε δει πολύ ωραία παιχνίδια, πολύ ανταγωνιστικά παιχνίδια, πολλούς παίχτες οι οποίοι αν και κατεβαίνουν εδώ σε ένα αεραστεχνικό πρωτάθλημα, σου δίνουν την αίσθηση ότι πολύ εύκολα θα μπορούσαν να έχουν παίξει μπάσκετ έστω στα τοπικά της ΣΚΑΕ και ενδεχομένως κάποιοι εξ αυτών έχουν παίξει κιόλας. Είναι αρκετοί παίκτες αποκαλύψεις της διοργάνωσης. Κουρδάκης σε μια βολή η οποία επαναλήφθηκε δύο φορές, έβαλε τελικά τη δεύτερη βολή. 1-3, ο πρώτος πόντος των Lucky Stars του μάτς, που καλούνται να φανούν ανταγωνιστικοί με πάρα πολύ καλή. Σήμερα θα δούμε αν θα τα καταφέρουν. Αγουρίδης για τον Μαρκόπουλο. Μαρκόπουλος, ένα μικρό drive, πάρει το φάρος και έτσι δεν βλέπει. Πολύ ωραία κίνηση από τον Μαρκόπουλο, ο οποίος έκανε την προσποίηση, ξέφυγε από τους αντιπάλους του, έφτασε αυτό το μικρό drive και κέρδισε το φάουλ για να πάει στη γραμμή να εκτελέσει δύο βολές ο Μαρκόπουλος. Παραμένει το 3-1 για τους φουτμπολίστα.
Μία ομάδα η οποία έχει δείξει εξαιρετικό πρόσωπο μέχρι τώρα σε όλες τις αναμετρήσεις. Έχει πάρει ευρείες νίκες, έχει καταφέρει να παίξει πολύ όμορφο μπάσκετ. Παιδιά με πολύ αθλητικότητα, πολύ μεγάλη ενέργεια στο παιχνίδι του. Παπα-Νικολάου για τον Αξιώτη, που πολύ ωραία τον Παπα-Νικολάου στα μέσα. Αλλά ο Μαρκόπουλος θα κλέψει την μπάλα και τώρα ο Παναγόπουλος θέλει να φύγει στο ανοιχτό γήπεδο με τα γρήγορα πόδια. Θα δώσει την μπάλα στο Σιδέρι. Σιδέρι για τον Μπαρδέα κάτω από το καλάθι. Πάστε Παναγόπουλο για το 2 στα 2. Ναι! Ηλίας Παναγόπουλος 6-1. Ο φουτμπολίστας ξεκινάει καταπληκτικά το παιχνίδι. Και συγκεκριμένα ο Ηλίας Παναγόπουλος ξεκινάει καταπληκτικά το παιχνίδι. Με δύο δικά του τρίποντα έχει φέρει την ομάδα του στο 5. Και τώρα ένα πολύ ωραίο deflection από τον Αγουρίδη, πολύ καλός αμυντικός, θα κλέψει την μπάλα ο Λουμπαρδέας. Προσπαθεί να βρει και πάλι τον Παναγόπουλο, αυτή τη φορά το deflection έρχεται από τον Διαμαντόπουλο και η μπάλα είναι για την φουτμπολίστα από την πλάγια γραμμή. 3 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα συμπληρωμένα στο παιχνίδι, 6-1 στο ξεκίνημα του παιχνιδιού με τον Μαρκόπουλο να δίνει στον Αγουρίδη. Αγουρίδη για τον Παναγόπουλο. Πολλές ομάδες άφησαν το σουτ στον Παναγόπουλο. Μέχρι τώρα οι περισσότερες το έχουν πληρώσει, γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος αν του δώσεις πολύ χώρο θα σε πληγώσει. Εδώ το νούμερο 21 Λουμπαρδέα σκόραρε το καλάθι για τους φουτμπολίστα, για το 8-1. Πολύ δυνατό ξεκίνημα από τους ποδοσφαιριστές. Εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι οι αντίπαλοι τους έχουν και ελλείψεις, θέλουν να καθαρίσουν όσο το δυνατόν συντομότερο το παιχνίδι, ώστε να τους κουράσουν και πνευματικά και ψυχολογικά και να πάρουν το μάτι. Ο Χουρδάκης που έχει ακόμα ένα καλάθι είναι ο παίκτης που έχει πετύχει και τους τρεις πόντους στον Λάκισταρ για το 8-3. Αγουρίδης για τον Παναγόπουλο. Παναγόπουλος έχει τον Μαρκόπουλο ο οποίος περιμένει 45 μοίρες. Και ο Αγουρίδης ο οποίος είναι ελεύθερος από την κορυφή στάρια τρισάστοχος. Επιθετικό rebound από το νούμερο 21 τον Λουμπαρδέα. Γυρίζει, σουτάρει μέσα. 13, πάρα πολύ καλό ξεκίνημα για την ομάδα του Σκυμπολίστα με τον Λουμπαρδέα, με τον Παναγόπουλο να έχει πετύχει τους πρώτους πόντους της ομάδας και μετά ο Λουμπαρδέας παίξει τους επόμενους 4. Ένας πολύ καλός παίκτης κοντά στο καλάθι επίσης από τις αποκαλύψεις του Αγάμεθους. Παπα-Νικολάου, καταπληκτική ενέργεια, ρόλαρε στο κορμί του αντιπάλου του εδώ, πήρε το φάουλ και θα εκτελέσει και μια συμπληρωματική βολή αφού πέτυχε και το καλάθι. 5-10 με την πανέμορφη ενέργεια του Παπα-Νικολάου, ο οποίος θυμίζουμε ότι στο προηγούμενο παιχνίδι απέναντι στην Bekrim Team πέτυχε το νικητήριο τρίποντα από τα 8,5 μέτρα, ούτως ή άλλως η ομάδα θα πέρναγε. Ωστόσο κατάφερε να τη δώσει και το ροζ φύλλο και στο δεύτερο παιχνίδι. Παναγόπουλος βγάζει στη γωνία στην Αγουρίδη, Αγουρίδη στην κρατή, γυρίζει στον Λουμπαρδέα. Λουμπαρδέας μια μικρή προσποίηση, πάει στο Μαρκόπουλο. Ίσως να κάνει και βήματα, παίρνει την μπάλα, προσπαθεί να μπει προς τα μέσα. Βλέπουν συνδυασμός και αντιαθλητικό που κερδίζει ο Αξιώτης 5-23 πριν το φινάλε της πρώτης περίοδου. 5-23 με τον Αξιώτη να φύγει στο ανοιχτό γήπεδο. Εδώ μετά το κλέψιμο του συμπαίκτη του κέρδισε το φάουλ, το οποίο είναι καθαρό αντιαθλητικό, γιατί δεν είχε ως στόχο την μπάλα αλλά τα χέρια του αντιπάλου. Μέσα ο Λίτης, έξω ο Αγουρίδης, το νούμερο 10 στο παιχνίδι, το νούμερο 24 εκτός. Αξιώτης δύο βολές, 5-23. Πάει στην πρώτη. 16. Έξω δεύτερη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για την έκβαση του παιχνιδιού οι Λάκισταρς να μπορέσουν να έχουν δυνάμεις σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Βλέπουμε ότι έρθει και ο κόουτς Αγγελόπουλος, ο οποίος αν χρειαστεί θα επιστρατευτεί και αυτό προκειμένου να δώσει κάποιες ανάγκες στους συμπαίκτες του. Διαμαντόπουλος, Κουρδάκης, μια μικρή προσποίηση, απέφυγε τα βήματα, έβγαλε έξω τον Διαμαντόπουλο. Διαμαντόπουλος θα έρθει στο βήμα. Παπα-Νικολάου. Ένα μάτς το οποίο μπορεί να μην έχει κόσμο στην κερκίδα, ωστόσο οι φωνές που ακούτε είναι επειδή υπάρχει πάρα πολύ ένταση, ειδικά από τον πάγκο της φουτμπολίστα που είναι και περισσότερα παιδιά και το ζουν πραγματικά. Πάει εξαιρετικά στην οργάνωση και θέλω να φτάσουν. Λουμπαρδέας, μια μικρή κίνηση, μια μικρή προσπίση και τον πάσιμο με το αριστερό lay-up. 12-6, 4-54 για το φινάλε της πρώτης περίοδου. Διαμαντόπουλος για τον Κουρδάκη. Κουρδάκη παίρνει ένα screen και Παπα-Νικολάου. Παπα-Νικολάου για τρεις. Τα μπλόκια έξω. Δεν μπορεί να καταλάβει το θετικό. Το μαζεύει ο Λουμπαρδέας. Εμβολιασμός. Ο Λίκης θα τελειώσει με το δεξί. Λέει από αριστερά. 14-6. Πρώτο time out από τους Λάκισταρ.
οι οποίοι δείχνουν ότι φαίνεται ότι μένουν πίσω από νωρίς στο σκορ και σίγουρα θέλουν να συνέλθουν, να πάρουν και δύο ανάσες. Παίρνουμε και εμείς δύο ανάσες και επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέψαμε 4:33 πριν το φινάλε της πρώτης περίοδου. Η φουτμπολίστα έχει μπει με το πόδι πατεμένο στον γκάζι, με νοοτροπία νικητή να μπει να καθαρίσει από νωρίς το παιχνίδι και να προκριθεί στο μεγάλο τελικό της Τετάρτης. Προηγείται με 14-6 απέναντι στους ελληπείς Λάικισταρ, που σίγουρα αν ήταν όλοι εδώ θα βλέπαμε μια τελείως διαφορετική εικόνα. Ωστόσο, όπως μας εξήγησε και ο Στέφανος Διαμαντόπουλος, η συνέντευξη που έδωσε πριν τον αγώνα, αρκετά παιδιά δεν μπορούσαν να είναι εδώ σήμερα, κυρίως επειδή περισσότεροι έχουν φύγει για διακοπές. Οπότε είναι μόνο 5 ίσως και 6 άτομα αν παίξει και ο κόουτς Αγγελόπουλος. Οπότε αυτό κάνει το έργο τους πάρα πολύ δύσκολο. 14-6 με τον Ηλία Παναγόπουλο τώρα να κατεβάζει την μπάλα. Βλέπετε πόσο γρήγορα κάνει την μπάλα, πόσο γρήγορα φεύγει στην άλλη πλευρά του παρκέ. Η μπάλα πηγαίνει στη γωνία στον Λίκη που έχει καλό σουτ. Εδώ δεν θα το δείξει, ο ίδιος όμως φέρνει το επιθετικό rebound. Πάει απέναντι στο κομπάσι. Είναι την μπάλα χαμηλά στο Σιδέρι. Σιδέρι βγάζει έξω ξανά ο Λίκη. Αυτή τη φορά δίνει την μπάλα στο νούμερο 13, πολύ δύσκολη πάσα από το νούμερο 13 τον Σιδέρι. Βιάζει κάποιος παίκτης και τώρα φορδάκι για τον Παπα-Νικολάου. Πολύ δύσκολη πάσα. Βλέπει ο Λουμπαρδέας μπάλα με το νούμερο 21. Θέλει να φύγει στο ανοιχτό γήπεδο. Δίνει στο Λίτη. Ο Λίτης χαμηλά για τον Σιδέρι. Σιδέρις έξω για τον Λουμπαρδέα. Καλή κυκλοφορία. Σιδέρι για τον αδερφό του που σκοράρει για το 16-6. Το καλάθι από το νούμερο 13. Η ασίστα από το νούμερο 8. Και η διαφορά για πρώτη φορά σε διψήφια τιμή. Μπορούν οι Λάκοι τώρα να αντιδράσουν. Είναι δύσκολο. Παπα-Νικολάου γυρίζει. Ίδια κίνηση με νωρίτερα που έβαλε τον Bull Foul. Ξανά. Έχει θετικό αποτέλεσμα η ενέργειά του. Πολύ ωραία κίνηση από τον Παπα-Νικολάου. Ίσως ένας εκ των κορυφαίων παιχτών αυτής της ομάδας. Λίτης για τρεις. Από τη γωνία δεν θα ευστοχίσει ο Καμπάς. Με το νούμερο 24 παλεύει τελικά. Το rebound το παίρνει ο ίδιος ο Λίτης όπως και νωρίτερα. Το μερίνο ο Λουκ στο Λουμπαρδέα. Ο Λουμπαρδέας τελειώνει με ταμπλό. Τρομερίνο ο Λουκ πάσα του Λίτη. Ο Λουμπαρδέας θα τελειώσει υπέροχα τη φάση. Πολύ καλός παίχτης ο Λουμπαρδέας και ο Λίτης γενικότερα εκφυμβολίστα. Το έχουμε πει ότι σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης βγάζει πολλούς πρωταγωνιστές. Έχει τρομερό πλουραλισμό στο παιχνίδι της. Παπα-Νικολάου με μεγάλη καμπύλη. Στο οποίο ο Λίτης μαζεύει τα μυθικά του πάνω. Θέλουν και πάλι να τρέξει ο φουτμπολίστα με τον Λουμπαρδέα. Να δει την μπάλα στον Παναγόπουλο. Κοιτάξτε ο Παναγόπουλο, δίνει στο Σιδέρι. Ο Λουμπαρδέας από μέση απόσταση σχεδόν έρμπολ. Μαζεύει ο Φουρδάκης με το νούμερο 81 το αμυντικό ριμπάουντ. Και πατάει στον Καμπάση μοιάζει λίγο κουρασμένος και μέχρι τώρα δεν έχει πάρει και πολλές προσπάθειες. Ένας παίχτης που ίσως είναι και αυτός ένα από τα μεγάλα όπλα των Λάικισταρ. Πάντως φαίνεται πολύ βαρύ στο ξεκίνημα, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος τραυματισμός, αν υπάρχει κάτι άλλο ή αν απλώς έχει μπει νοθρά στο μάτς χωρίς να υπάρχει κάτι εκπλήξη. Λίτης για τρεις από τη γωνία, ούτε εδώ. Ο Λίτης ενώ κάνει πολύ καλό παιχνίδι και αμυντικά και δημιουργικά, ακόμα δεν έχει βρει το χέρι του. Παπα-Νικολάου για τρεις. Ο Παπα-Νικολάου αστοχεί και πάλι. Έχει πάρει πάρα πολλές προσπάθειες. Το ριμπάουντ το έχει νούμερο 15 ο Σούλης. Και τώρα ο Σιδέρης στην άλλη πλευρά του παλιού. Δεν τους κρατάει. Ψάχνει στο κύριο να τα βρει στην Λίτη. Χαμηλά ο Λουμπαρδέας. Δεν ήταν τόσο καλή πάσα του. Ήταν στα πόδια του συμπέκτη. Ο οποίος όμως κατάφερε να την κρατήσει. Παναγόπουλος. Έχει κατά τα πόδια πέρα στο κουρδάκι και τον ταλαιπωρεί. Τον αποφεύγει. Παναγόπουλος βγάζει στο Σιδέρη. Από μέση από τις κακό σου. Ο Καμπάς προσπαθεί. Ο Σούλης εκπληκτικά. Το νούμερο 15 το rebound. Λίτης από τα 6 μέτρα για 2. Τον έφτιαξε με μπάλα. Είναι άτυπο ο Λίτης. Παραμένει το 8-18. Κουρδάκι χρειάζονται ηρεμία. Η Λάικισταρ δείχνουν να μην την έχουν μέχρι στιγμής. Διαμαντόπουλος. 1-23 για τον Καμπάση. Καμπάση προσποίηση. Η μπάλα είναι ξανά για τους Λάικισταρ μετά την παρεμβολή που υπήρξε εκεί από τον Σούλη, αν πρόλαβα να το καλά. Όμως το ζήτημα είναι ότι οι Λάικισταρ δείχνουν σαν να μην έχουν πλάνο στην επίθεσή τους. Πλην του Παπα-Νικολάου περισσότερο από τους υπόλοιπους. Διαμαντόπουλος στη γωνία δεν θα σουτάρει, θα βγάλει πάσα στον Αξιώτη. 3-2, Καμπάσης με τη λήξη, πολύ δύσκολο σουτ. Προσπαθούν για το θετικό ρυθμό, δεν θα το πάρουν. Ο Λίτης το μαζεύει με το νούμερο 10. Τρέχει στο ανοιχτό γήπεδο, Παναγόπουλος ανάποδο λέει δεν θα μπορέσει να σκοράρει. Ο Καμπάσης κάνει μόνο στην μπάλα μέσα από τα χέρια του. Δεν κάνει καλό παιχνίδι ο Καμπάσης.
δείχνει επηρεασμένος, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Καμπάς ο οποίος είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες των Lakers, που έχει κάνει πολλά μεγάλα μάτς. Τουλάχιστον όσα μάτς έχω περιγράψει εγώ, θυμάμαι πάντα τον Καμπάς να είναι στους επιθέτες. Σιδέρης με το νούμερο 13. Για τον Τούλη, ξανά Σιδέρης, έχει απέναντί τον Διαμαντόπουλο. Βγάζει την μπάλα έξω στον Σούλη που σουτάρει για 3. Μέσα! 21-8! 21-8 και για πρώτη φορά πάει και στους 13 διαφορά. Μοιάζει να σταμάτησε την κολίστα. Ένα από τα φαβορί του τουρνουά, μία από τις ομάδες που έχουν ξεχωρίσει με την αποδοσή του ούτως ή άλλως. Προδάκης για τον Παπα-Νικολάου. Παπα-Νικολάου πετάει την μπάλα. Θα σουτάρει από τα 8. Με πολύ μεγάλη καμπύλη, είναι άστατος. Ο Μπαρδέας δεν μπορεί, ο Αρσιώτης μάζεψε το rebound. Προσπαθεί ο Σιδέρης και κλέβει εντυπωσιακά. Και τώρα θέλω να φύγουμε ξανά στον εκδιασμό με τον Λίτη που θα τελειώσει τη φάση με το layout. 8-23. 5-4. Δεν κατάλαβα στην αρχή ότι κυλούσε ο χρόνος. Άστοχος ο Φουρδάκης, τέλος πρώτη περίοδου. Απογοητευτικοί Λάκεσαρ δεν μπορούν να ακολουθήσουν μέχρι στιγμή στο ρυθμό των φουτμπολίστα. Λίγο πολύ αναμενόμενο θα πω βάσει των ελλείψεων που έχουν οι Λάκεσαρ. Επιστρέφουμε για δεύτερη περίοδο. Ξεκινάει η δεύτερη περίοδος εδώ στο γήπεδο του εγκαταστάσεις Προμηθέας Park. Για το Final Four του μπασκετάκι, Λάκεσταρ εναντίον φουτμπολίστα, 8-23. Μετά από μια πρώτη περίοδο που μέχρι στιγμής οι φουτμπολίστα κάνουν πάρτι απέναντι στους Λάκεσταρ που έχουν κατέβει μόλις με 5 παίκτες. 6 αν παίξει όπως είπαμε και ο κόουτς Αντελόπουλος. Κάτι το οποίο δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα. Όλα τα παιδιά θα αναγκαστούν να παίξουν 40 λεπτά. Ενώ από την άλλη οι φουτμπολίστα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν rotation, να ξεκουράζουν παίχτες, να κάνουν πειράματα, να κάνουν αλλαγές. Λίτης από τη γωνία για 3. Ούτε τώρα θα μπει το στόχο. Τελικό rebound όμως από το νούμερο 23 και πάσα έξω στο νούμερο 23. Ακόμα ένα τελικό rebound, Σούλης που κάνει πάρα πολύ δύσκολη τη δουλειά. Σιδέρης, πάσα στον Σούλη από τα 6 μέτρα για 2. Όχι, ο Παπα-Νικολάου μαζεύει και δίνει τον Καμπάση. Και τώρα εκδιασμός με τον Διαμαντόπουλο, να δούμε. Ο Λίτης με τα γρήγορα πίσω βήματα καταφέρει να συγκρατήσει αυτό το χρόνο τον εκδιασμό. Διαμαντόπουλος για τον Καμπάση, Καμπάση κρατάει, δίνει στον Παπα-Νικολάου. Παπα-Νικολάου τον σκρινάρει ο Καμπάση. Βάλα στον Φουρδάκη, 4-3, για 3 άστοχος. Αμυντικό ριμπάουντ από τον Δημητρόπουλο με το νούμερο 23. Και πάσα τώρα στον στο Σιδέρι, ο Μπαρδέας. Ο Μητρόπουλος, Λίτης. Κυκλοφορούν την μπάλα μέχρι να βρουν ένα ελεύθερο σουτ. Θα το πάρει και πάλι ο Λίτης. Ούτε τώρα, αν έμπαιναν και τα σουτ του Λίτη, καταλαβαίνετε πόσο καλύτερα θα ήταν τα πράγματα για τους φουτμπολίστες. Ο Λίτης είναι ένας πολύ καλός σουτέρ. Τα σουτ που έχει πάρει είναι με καλές προϋποθέσεις, τα περισσότερα ελεύθερα. Παπα-Νικολάου για 3. Όχι, επιθετικό rebound του Φουρδάκη, το νούμερο 81, κάτω από τα λάθη, παίρνει ένα φάουλ, θα εκτελέσει εδώ. Να μια καλή είδηση μετά από ώρα για την ομάδα των Lucky Stars. Εδώ ο Φουρδάκης ήρθε η μπάλα σαν θείο δώρο, πήρε το επιθετικό rebound και κέρδισε το φάουλ μέσα η πρώτη βολή. Σκορ γίνεται 9-23. Μέσα και η δεύτερη, αυτή η ευστοχή στις βολές. Για τον Σιδέρη, Λίτης και πάλι ελεύθερος. Κάποια στιγμή θα μπει. Όχι εδώ πάντως. Ακόμα ένα άστοχο. Ο ίδιος το rebound, ούτε τώρα θα ευστοχήσει. Ένα το rebound και τώρα ο Σιώτης θέλει να τρέξει το γήπεδο. Αυτή η επιμονή του Λίτη να σουτάρει σε κάθε επίθεση, αν και το ξαναλέω σουτάρει με πολύ καλές προϋποθέσεις, απλά είναι μέχρι τώρα δεν είναι στη μέρα του. Αυτή η επιμονή όμως ίσως να μην πείσει καλό στους συμπολίτες. Τώρα δέχεται καλά να καλάσει το Διαμαντόπουλο και η διαφορά πέφτει στους 11. Να δούμε αν μπορούν να βρουν momentum
Οι Leicester είναι αναγκασμένοι να βρουν momentum κάποια στιγμή στο παιχνίδι αν θέλουν να διεκδικήσουν κάτι. Σιδέρης. Η πάσα στον Δημητρόπουλο, ξανά Σιδέρης. Από την κορυφή, δίνει στο Λίπη. Ταΐζει τώρα τον Λουμπαρδέα. Λουμπαρδέα θα γυρίσει πάρα πολύ ωραία ενέργεια. Αδύναμο όμως το τελείωμα του. Από την κορυφή του Παπα-Νικολάου. Πολύ ωραία ενέργεια από τον Λουμπαρδέα. Εδώ μόνο το τελείωμα του έλειψε. Καρτιώτης. Στο ανοιχτό γήπεδο. Παπα-Νικολάου. Προσποίηση. Συγγνώμη που δεν κέρδισε το φάουλ, έκανε βήματα. Ακυροπήδημα. Με τον ανεπίσημο όρο της συγκεκριμένης παράβασης. Λίτης. Για τρεις. Ούτε εδώ. Αμυντικό το rebound από τον Παπα-Νικολάου, από το νούμερο 13. Κουρδάκι στο παράδειγμα της παράβασης, 7 λεπτά ακόμα. Έχουν χάσει πολλές συνεχόμενες επίπεδες στην Βολίστα. Και οι Λάκιστας ψάχνουν τρόπο να μειώσουν τώρα. Και να το πούμε, για τον Κουρδάκι. Κουρδάκι. Με τον Λουμπαρδέα, βγάζει έξω τον Παπα-Νικολάου. Πολύ ξύλο πέφτει μέσα στη ρακέτα. Παπα-Νικολάου για τρεις. Ένα σουτ που έμοιαζε λίγο με αυτό που πήρε απέναντι στο Dream Team και έδωσε την νίκη στην ομάδα. Παιδού δεν ευστόχησε. Λουμπαρδέα κάτω από το καλάθι. Η μπάλα βγαίνει έξω. Τον Σιδέρη, Σιδέρη για τον Λίπη. Λίπη για τον Σούλη. Ελεύθερο από την κορυφή για τρεις. Όχι, αμυντικό rebound από τον Παπα-Νικολάου. Με τον νούμερο 13. Κουρδάκης πάντα. Μην την πάλα στον Αξιώτη. Αξιώτης για τον Καμπάρτη. Καμπάρτη για τρεις. Ο Λίτης με το νούμερο 10 μαζεύει το rebound. Οι δύο ομάδες έχουν κολλήσει στις σκοράρες μας. Σιδέρης πέρασε, έβγαλε στον Σούλη. Σούλη για τον Λίτη, ξανά Σούλη. Πολύ ωραία passing game. Παλεύει ο Λουμπαρδέας για το rebound. Πέντε λεπτά και 55 δευτερόλεπτα για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου εδώ στο Προμηθέας Πάρκ. Φουτβολίστα προηγείται τον Λάκη με το 3-12. Η φουτβολίστα η οποία έκανε μια καταπληκτική πρώτη περίοδο, όμως στο δεύτερη περίοδο έχει χάσει λίγο το μυαλό της. Πάρουν πάρα πολλά τρίποτα, των οποίων τα περισσότερα είναι άστοχα και αυτό έχει δώσει την ευκαιρία του Λάκη να μπουν λίγο περισσότερο στο πνεύμα. Αγουρίζει πήρε τον rebound και έπαιξε. Λουμπαρδέα στο Μαρίνο, Λούτσον αγουρίζει. Αγουρίζει για τον Σιδέρη, Σιδέρης. Καμπάσεις, βρίσκει πάσα για τον Παπα-Νικολάου. Παπα-Νικολάου για τον Αξιώτη. Κακή πάσα του Παπα-Νικολάου, συγκράτησε όμως τον Αξιώτη. Χάθηκε όμως ευκαιρία εκδιασμού. Διαμαντόπουλος, έχει τον Καμπάση να αποστάρει τον Λουμπαρδέα. Για να δούμε, θα τα καταφέρει. Πολύ ωραία ο Καμπάσης. Δεν μπαίνει όμως η μπάλα με την κόρη μόνο από το νούμερο 21 του Λουμπαρδέα. Μαρκόπουλος τρέχει στην άλλη πλευρά του παρκέ. Θέλει να τελειώσει τη φάση. Ούτε τώρα μπαίνει μπάλα. Αγουρίζει στο rebound. Παναγόπουλος για τρεις. Μέσα! Παναγόπουλος είναι φωτιά. Φωτιά και λαύρα. 26-12 με τον Ηλία Παναγόπουλο. 3 στα 3 τρίποντα. Είναι σε εκπληκτική μέρα μέχρι στιγμής. Διαμαντόπουλος. Και ξεκολλάει μετά από πάρα πολύ ώρα του φουτβολίστα που έδειχνε να έχει θέμα μεγάλο στο σκοράρισμα. Διαμαντόπουλος. Καθυστερεί, 7 δευτερόλεπτα στον Παπα-Νικολάου. Παπα-Νικολάου με τον Μαρκόπουλο. Θα βγει το μισμά. Θα βγει η άμυνα, θα πάσει όμως το θετικό rebound και φάουλ στα όρια του αντιαθλητικού θα πω εδώ. Με πάρα πολύ δύναμη έγινε αυτό το μαρκάρισμα στον Καμπάση, ο οποίος θα πάει τώρα στη γραμμή για να εκτελέσει δύο βολές. Ένας καλός στερβουλόν. 4:30 για το φινάλε της δεύτερης περίοδου του πρώτου μισθρόνου, αν προτιμάτε. Πάντα οι φουτμπολίστες έχουν το προβάδισμα, είναι καλύτεροι. Αλλά το ξαναλέω ότι δεν είναι ενδεικτική η σημερινή εμφάνιση των Lucky Stars της γενικότερης παρουσία τους στο τουρνουά. Είχαν μια πάρα πολύ καλή παρουσία, κέρδισαν το Skin, κέρδισαν την Yonda Steam, κέρδισαν, απέκλεισαν την Bekrim Team, μια πολύ καλή ομάδα. Ωστόσο, σε αυτό το μάτς κατέβηκαν ελιπέστατοι. Παναγόπουλος
αγουρίδι, για τρεις αγουρίδες από 45. Κακό σου το κατάλαβε και έτρεξε γρήγορα για τον rebound. Το μάζεσαι ο Μαρκόπουλος, γύρισε. Από το νούμερο 9 ο Μαρκόπουλος. Σε πάρα πολύ καλή μέρα. Time out, επιστρέφουμε σε λίγο με διαφορές 16. Επιστρέψαμε για την συνέχεια του παιχνιδιού, 4 και 15 για το φινάλε της δεύτερης περιόδου. Πάρα πολύ δύσκολο. Αγουρίδης δίνει την μπάλα για το Σιδέρι μετά το κλέψιμο. Ο Παναγόπουλος είναι ελεύθερος. Θα το βάλει, θα το πάρει. Όχι, αυτή τη φορά θα πάει σε ένα μικρό drive. Δεν θα μπορεί να το περάσει. Ο ίδιος το εξαιρετικό rebound. Αυτή τη προσπάθεια βγαίνει προς τα έξω. Μαρκόπουλος για τρίτη φορά του χρόνου. Ταμπλό, σίδερο και επιθετικό rebound από το νούμερο 13 το Σιδέρι. Σιδέρι κρατάει. Δίνει την μπάλα στον Αγουρίδη. Άστοχο στο παπάκι. Προσπαθεί μαζεύει το rebound. Θα πάρει το rebound. Έχει πάει πολύ ξύλο το παπάκι στην ηλίθεια. Μπολίστα είναι λες και έχουν αποφασίσει πριν από το παιχνίδι να μην σουτάρουν καθόλου δίποτα, να σουτάρουν μόνο τρίποτα. Είναι εκπομαστική η αναλογία, η διαφορά. Λοιπόν, αξιώτης για τον Παπα-Νικολάου, φάουλ από τον Μαρκόπουλο από πίσω. Ελπίζουμε να μην έχει πίσω τον Παπα-Νικολάου και φαίνεται και όλο σηκώνεται το παιδί. Ελπίζω υπάρχει κάποιο περαιτέρω θέμα. 3 και 39 για το φινάλε εδώ στο Προμηθέα Σπάρτ. Lucky Stars συμβολίστα 12-28 με τον Παπα-Νικολάου, έναν εκ των κορυφαίων παιχτών, τον Lucky Stars που σήμερα είναι εδώ παρόν και βοηθάει την ομάδα του. Είναι στη γραμμή, βλέπουμε με αυτό το περίεργο στυλ, σουτάρει πάντα από την γωνία της Charity Line και όχι από το κέντρο, όπως συνηθίζει το 99,9% των καλαθοσφαιριστών. Ίσως να μην έχω δει άλλο παίχτη να το κάνει αυτό. Έχω δει παίχτη να σουτάρει με κουτάλα στον Ονουάκο της ΗΠΑ στο φουτοπάσκετ Under 19 του 2015. Αλλά αυτό το πράγμα δεν το έχω ξαναδεί. Παναγόπουλος για το 4ο τρίποντο δεν θα το βάλει. Θετικό rebound του Μαρκόπουλου μέχρι μέσα, δύσκολη κίνηση. Παλεύουν για το rebound, τελικά θα το πάρει ο Αξιώτης με το 0. Για τους Λάκες θα φύγει, θέλει να τρέξει. Θα βάλει φρένο γιατί δεν υπάρχει πλέον περίπτωση εφηδιασμού. Έχουν επιστρέψει ο Κουμπολίστα, Αγγελόπουλος, Κουρδάκης, συγγνώμη, Καμπάσα από πολύ μακριά άστοχος. Αγουρίδης μάχια, το Σιδέρι πετάει στο ανοιχτό γήπεδο για τον Παρδέα. Έχει τον Καμπάς, τελειώνει τη φάση με τα μπλοκ με 14-30 με τον Παρδέα που κάνει ακόμα ένα πάρα πολύ θετικό μάτι του τουρνουά. Ένα από τους MVP της διοργάνωσης. Στόχησε, ζήτησε όχι φάουλ, ότι υπήρξε επαφή, ότι υπήρξε αλλίωση και τώρα έχουμε αλλαγές. Ο Αγγελόπουλος θα μπει στο παιχνίδι αντί του Παπα-Νικολάου. Ετοιμάζεται και ο Σούλης και ετοιμάζεται και ο Λίτης από πλευράς φουτμπολίστα. Παναγόπουλος στο κατέβασμα της μπάλας. Ίσως μαζί με τον Παπαρδέ είναι καλύτερη της ομάδας σε αυτό το παιχνίδι και γενικά στο τουρνουά. Νομίζω ότι είναι εκ των κορυφαίων. Παναγόπουλος, ένα μικρό drive, πολύ καλή πάσα στη γωνία για τον Μαρκόπουλο. Άσχετο στο αμυντικό ρυθμό, θα καταφάσει, που παίρνει το φάουλ και θα εκτελέσει δύο βολές γιατί έχουν συμπληρωθεί τα ομαδικά. Βλέπουμε ότι οι Lucky Stars δεν το βλέπουμε, δεν το πιάνει η κάμερα, αλλά εν πάση περιπτώσει οι Lucky Stars έχουν κάνει 0 φάουλ σε αυτή την περίοδο, οι φουτμπολίστα 5. Και αυτό έχει εξήγηση, γιατί οι Lucky Stars στις επιθέσεις τους μπαίνουν προς τα μέσα, επιδιώκουν την επαφή. Οι φουτμπολίστα έχουμε δει μέχρι στιγμής ότι σουτάρει μόνο απ' έξω. Οπότε είναι λογικό οι Lucky Stars να μην χρειάζεται να κάνουν φάουλ. Και από την άλλη, όταν φεύγουν σε εφηδιασμό, οι φουτμπολίστα πραγματικά δεν τους πιάνει, οπότε δεν προλαβαίνουν να κάνουν φάουλ. Οπότε είναι δίκοπο μαχαίρι και έχουν αναγκαστεί ουσιαστικά να μην έχουν κάνει φάουλ σε αυτή την περίοδο. Οι μπλε, οι οποίοι τώρα παίρνουν δύο πόντους από τις βολές του Καμπάς, όπου συνδέεται με το καλάθι αυτό. Και από 16-30. Παναγόπουλος. Παναγόπουλος, Αγουρίδης, Παναγόπουλος. Βάζει έτσι στον Μίκη, τρεις βολές από τον Αξιώτη που έπεσε λίγο άγαρμα πάνω του. Έτσι λοιπόν έχουν την ευκαιρία με τον Λίτε τώρα να πάρουν πολύ μεγαλύτερη διαφορά, να πάρουν και στους 16, στους 17
Λίπτης, μέσα. Είναι πολύ καλός. Πολύ καλός τερβολόν. Τον μάτιασα. 16-31 λοιπόν, μία στους δύο μέχρι τώρα ο Λίπτης, ο οποίος έχει χάσει πάρα πολλά τρίποντα σήμερα. Δεν έχω μπροστά μου στατιστική για να σας πω αν είναι 6 αν είναι 7, αλλά κάπου εκεί είναι 6 στα τρίποντα έχει χάσει. Μία στις τρεις βολές και γενικά ο Λίπτης δεν είναι στη μέρα του σήμερα εκτελεστικά. Αγγελόπουλος για τρεις, με καμπλό άστοκο. Μαζεύει ο Λίπτης με το 10 rebound. Κάνει άλλες δουλειές ο Λίπτης σήμερα. Παναγόπουλος τώρα. Παναγόπουλος κρατάει. Λίπτης το σκέφτηκε για λίγο, προτίμησε να δώσει τον Αγουρίδη. Αγουρίδης ένα μικρό πάσιμο. Καλή άμυνα και του Αγγελόπουλου στον πρώτο χρόνο. Προσπάθησε να το πήξει και ο Ραφιώτης και τελικά έμεινε μπάλα στα χέρια των συμπολίτων. Λίπτης και ξανά για τρεις από την κορυφή, ούτε τώρα. Τρέχει ο Παναγόπουλος, τρέχει ο Ραφιώτης, η μπάλα είναι για ποιους, για τον Ελάκητο. 1-33. Διαμαντόπουλος. Διαμαντόπουλος κατεβάζει, έχει μπροστά τον Σούλη. Περνάει πάρα πολύ ωραία που can roll με τον Καμπάσο. Νομίζω ότι είναι το πιο ωραίο καλά του αγώνα. Φανταστική συνεργασία με τηλεπάθεια εδώ. Συνεργάστηκαν οι Γιώργη Διαμαντόπουλος και ο Καμπάσος για το 18-31. Παίρνει σιγά σιγά λίγο μπρος ο Καμπάσος. Αγωρίζει. Παναγόπουλος με ένα φαουλ που είχαν να δώσουν με τον Αγγελόπουλο εδώ η... Λάκιστα μόλις στο δεύτερό τους και σωστό φάουλ αυτό. Το μείον 13 δεν είναι απαγορευτικό για να ονειρεύονται οι Λάκιστα μια ανατροπή. Δεν μπορείς να πεις ένα μάτι 13 πόντων ότι έχει τελειώσει. Αλλά όπως είναι η εικόνα του Λάκιστα που λες ότι κάποια στιγμή θα μείνει και από δυνάμεις, είναι πάρα πολύ δύσκολο να γυρίσει αυτό το μάτι. Καμπάς το αμυντικό ρυπάνο μετά πάνω στο βασίλειο Παγουρίδη, πίσω στον Λάκιστα. Ο Μαρκόπουλος βάζει τα χέρια του εκεί, μάγκες του Μαρκόν, κατά λάθος εκεί δέχτηκε μια γωνιά Σιδέρης από τον Σιρδάκη που πάει υποπτικά και του δίνει τα χέρια γιατί δεν ήταν, δεν είχε πρόθεση. Και η μπάλα θα δεχτεί απ' έξω με τον Αγγελόπουλο. 42 δευτερόλεπτα για το ημίχρονο, 18-31 μπροστά στο σκορ η Λάκιστη, η συμπολίστα. Εδώ στα πανέμορφα προπονητικά κλειστά από Προμηθέα. Στον πρώτο και τελικό από το κύριο, από η Φάπα με την Bolton Light. Βλέψιμο εδώ εντυπωσιακά τον Αγουρίδη που τρέχει στον για το βοήθεια με τον Αρτιώτη. Δίνει στο Λίπτη. Αυτή τη φορά ο Λίπτης βρίσκει το στόχο για το 18-33. Πολύ ωραίο ενθουσιασμό. Είδαμε πολύ σαν μια ομάδα που πιέζει την μπάλα, πόσο πολύ δυσκολεύει τους αντιπάλους. Ξανά πιέζει ο Λίπτης, δεν υπάρχει προσπίσω γιατί από τα δικά του χέρια μπάλα πέρασε προς το κέντρο. Ο Καμπάς φτάνει στο lay-up και δείχνει το φάουλ από τον Παναγόπουλο και εκτελέσει δύο βολές. 13 δευτερόλεπτα για το φινάλε της του πρώτου χρόνου, 12 και 9 για την ακρίβεια. Το 33 και ο Καμπάσος, ο οποίος ανταλλάσσει φιλοφρονήσεις εδώ με τον Παναγόπουλο, θα πάει στο λάθος. Έξω η πρώτη, μένει το 18-33. Πρέπει να ανεβάσουν πάρα πολύ την αποδοσή του για να ελπίζουν οι Λάκιστας και δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι εφικτό. Έξω και η δεύτερη. Ο Καμπάς όπως μαζεύει ο ίδιος στο εξαιρετικό rebound. Παλεύει εκεί. Παπα-Νικολάου από κοντά στο θείο Παπα-Νικολάου. Αμυντικό rebound από τον Σιδέρη. Είναι το τρίτο foul. Εδώ το rebound από το νούμερο 8 τον Σιδέρη. 5,3 για το φινάλε του μισθού. Προλαβαίνουμε για ένα σκουτ. 5,3 είναι αυτό. Πρέπει να δούμε. Παναγόπουλος για τον Αγουρίδη. Αγουρίδης κρατάει την μπάλα. Πετάει από τα 8 μέτρα μέσα. 36-18, απίστευτο buzzer beater από τον Αγουρίδη και κάπως έτσι ολοκληρώνεται με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο για τους Λάκιστας, για την φουτμπολίστα, συγγνώμη, το πρώτο μήχρονο. Καταφέρουν και στέλνουν τη διαφορά στους 18 και τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα πλέον
για τους Leicester. Ήταν δύσκολα, γίνονται ακόμα περισσότερο, επιστρέφουμε σε περίπου 10 λεπτά για το δεύτερο ημίχρονο. Στρέψαμε για το δεύτερο ημίχρονο εδώ στο Προμηθέας Park. Το παιχνίδι μεταξύ Leicester και Φουτμπολίστων προηγείται 36-18. Είπαμε ένα παιχνίδι λοιπόν συνθηκών για την ομάδα της Leicester με τις πολλές απουσίες. Εδώ τα μπάζει αστοχή εξ επαφής, επιθετικό rebound όμως από τον Διαμαντόπουλο. Περνάει από το ωραίο καλά από καλά, δεν μπορεί μόνο σκοράρει. Παναγόπουλος θέλει να τρέξει στο γήπεδο για την Φουτμπολίστα. Παναγόπουλος ταλαιπωρεί τους αντιπάλους, βγάζει έξω στο Δημητρόπουλο. Ωραία πάσα για τον Σιδέρη που συνδέεται με το καλάθι του. Είναι λίγο πρόωρο να το πούμε, αλλά δεν βλέπω τρόπο αυτό το match να γυρνάει. Γιατί οι Leicester δεν έχουν κάποιο κρυφό χαρτί. Είναι ήδη οι παίκτες οι οποίοι θα παίζουν μέχρι το φινάλε. Δηλαδή να πω ότι είχαν κάποιο παίκτη από τον πάγκο, κάποια αλλαγή, κάτι που μπορεί να αλλάξει αυτή την εικόνα. Όταν είναι 5 παίκτες και στο 21 χάνουν με 21 από τη διαφορά, μόνο χειρότερα μπορεί να πάνε τα πράγματα, όχι καλύτερα. Ελπίζω να διαψευστώ και να δούμε ωραίο παιχνίδι. Παναγόπουλος πέρασε δύσκολη. Κίνηση, ωραίο το drive, βγάζει έξω στον Αγουρίδη. Αστοχή, επιθετικό rebound από το Σούλη με το νούμερο 15. Ο Σιδέρης και αυτός για τον Σάστοχο. Ο Κουρδάκης μαζί με το αμυντικό rebound. Αξιώτης. Αξιώτης στο μέλλον της μπάλας, δίνει τον Καμπάση. Καμπάση αφήνει όμορφα για τον Αξιώτη. Αξιώτης ένα μικρό μπασιματάκι, βγάζει έξω στον Καμπάση και πάλι. Καμπάσης από τα 9 μέτρα, πάνω σε άμυνα, πάρα πολύ δύσκολο αυτό το εγχείρημα και άστοχο. Παραμένει το 18-19. Μητρόπουλος, ο Σούλης, πάρα πολύ ωραία no look. Ο Μαρκόπουλος όμως δεν θα μπορέσει να αυτοκίνηση. Θέλει να τρέξει τώρα αυτοί στην άλλη πλευρά, όπως πήρε και το rebound. Ο Μητρόπουλος παλεύει όμως, με το πρόσωπο στο παρκέ, δεν διακόπτει το παιχνίδι του και αυτό έχει γίνει και φάουλ υπέρ των συμπολιστά. Και υπάρχει τώρα και ένας τσαμπουτάς μεταξύ Δημητρόπουλου και Αξιώτη και από μια τεχνική ποινία του Βαρβάλλου. Μικρό τσαμπουκά που πήγε τον αγωνιστή μεταξύ Αξιώτη και Δημητρόπουλου. Εντάξει, για τον άλλο 21 πόντου δεν χρειάζονται αυτά. Δεν χρειάζονται αυτά. Τώρα την μπάλα θα βρεθεί απ' έξω με τον Αγουρίδη. Αγουρίδης στην επαναφορά. Παναγόπουλος. Παναγόπουλος κρατάει, δίνει την μπάλα στον Δημητρόπουλο. Πάσε στον Αγουρίδη, τρομερά. Ένα αέρια πάσε στον Παναγόπουλο που χάνει όμως την μπάλα από τον Αγγελόπουλο. Λάθος, τον Αγγελόπουλο κλέβει ο Σιδέρης με το νούμερο 8. Δεν αφήνουν καμία θέση να πέσει κάτω η Φουτμπολίστα. Παναγόπουλος. Μικρό μπάσιμο, πάσα όμορφη στο Σιδέρη. Πάει στη γραμμή για να εκτελέσει δύο βολές. 39-18. Στο ξεκίνημα αυτής της αναμέτρησης και οι βολές από την εύστοχη. Δεύτερη είναι επίσης εύστοχη με λίγη περιστάσια, με σαντιστικό βασανιστικό τρόπο. Βλέπουμε ακόμα ένα κλέψιμο εδώ με τον Αγουρίδη που τελειώνει με ταμπλό 18-43. Βλέπουμε ότι πιέζουν σε κάθε επαναφορά, δεν τους αφήνουν ούτε να περάσουν το κέντρο με ευκολία. Και αυτό δημιουργεί πολύ μεγάλο πρόβλημα στους Leicester, οι οποίοι είναι και λίγοι, είναι και κουρασμένοι.
είναι και απογοητευμένοι γιατί είναι με πολύ μεγάλη διαφορά πίσω στο σκορ. Δεν νομίζω ότι πλέον υπάρχει για το παιδί από το δωμάτιο που το μένει στο 5. Ο Παπα-Νικολάου για 3 ουσιαστικά σαν να παράει πλάγιο άλλο το παιδί του. Καμπάσης μάχεται εκεί για το ριμπάουντ, το παίρνει, αλλά κάνει έρβολες σε Παπρίς. Καμπάσης ο οποίος πλέον έχει εξελιχθεί το πιο μαχητικό παίκτη με την ομάδα του, αλλά δεν φτάνει. Το αγορίδι σε αυτό το υπόγειο layout. Διαμαντόπουλος θέλει να τρέξει στην άλλη πλευρά του παρκέ. Ταμπάση κράτησε, γύρισε με τον ταμπλό, πολύ ωραίο καλάθι από τον Ταμπάση, 43-20, 6-46. Εντάξει, μπορεί να φαίνεται πως τα πάντα έχουν κρυθεί, ωστόσο μετά από ένα σημείο οι παίκτες παίζουν και για την ατομική τους και για τις ατομικές τους και για τα νούμερά τους και για να τα απολαύσουν όσο περισσότερο μπορούν. Οι μεν φουτμπολίστα κάνοντας μία μικρή πρόβα πλέον για τον τελικό. Οι δε Λάκεσταρ για να απολαύσουν τα τελευταία τους λεπτά στη διοργάνωση. Μία διοργάνωση που ολογουμένως ήταν αξιοπρεπέστατη. Το πάλεψαν πάρα πολύ και αν δεν είχαν αυτή την απουσία σήμερα θα πάλευαν πολύ περισσότερο για μία πρόκληση στον τελικό. Αγγελόπουλος ωραία στον καμπάσι, κάτω το καλάθι δεν μπορεί να σπίσει. Έχει λήξει ο χρόνος και έχει σταματήσει το παιχνίδι της γιατί τραυματίστηκε στο πρόσωπο του Καμπάσης. Καγουρίδης, κατέβαμε την μπάλα, 43-20. 5.59 για το φινάλε σε τρίτη περίοδο. Αγουρίδης με τον Παπα-Νικολάου θα φτάρει για 3. Μέσα κάτως ο Αγουρίδης, ο οποίος βάζει και αυτός ένα ακόμα σουτ. Ο Αγουρίδης ένας παίκτης που βλέπουμε έχει τρομερή ενέργεια, παλεύει πάρα πολύ, κάθε μπάλα έχει πολύ γρήγορα πόδια, είναι δέλα για κάθε αντίπαλο. Και με την Κέννη είναι δύσκολο να το μαρκάρει, ειδικά όταν έχει περάσει η ώρα, ενώ ο Παπα-Νικολάου σκόραρε και αυτό για την Λάκηστα. Παναγκόπουλος πέρασε, έβγαλε έξω στον Αγουρίδη. Αγουρίδη μια μικρή προσπίση. Ένα σκούτε πέσει με τέσσερα άστοχο, θετικό rebound όμως στον Σιδέρη. Πέρασε πάρα πολύ ωραία ο Αγουρίδης, ακόμα ένα καλάθι με το floater για το 22-48. Από τον Αγουρίδη, ο οποίος νομίζω ότι είναι MVP του δεύτερου μισθόνου. Ετοιμάζεται Λουμπαρδέας, Λίτης και Σιδέρης να περάσουν στο μάτι του μεταξύ. Διαμαντόπουλος. Γύρισε, αστόχησε, δεν μπορούν για το αθλητικό rebound. Με τα γρήγορα πόδια που δίνει στον Αγουρίδη, Παναγόπουλος. Παναγόπουλος κράτησε. Ψάχνει ελεύθερο συμπέστη, δίνει στον Αγουρίδη. Το ίδιο με το φλότερ, όχι πάσα έκανε τελικά. Για τον Σιδέρη κάτω από το καλάθι, Αγουρίδη κρύψαν την μπάλα, δεν μπορούσε να τον Αγουρίδη να σκοράρει. Ο ίδιος το επιθετικό rebound με μια πάσα σαν σε βόλεϊ. Το Παναγόπουλο άστοχος. Αμυντικό rebound από τον Διαμαντόπουλο και θέλω να τρέξει με τον Αξιώτη. Κοιτάξτε πώς τρεσάρει εδώ ο Σιδέρης που κάνει το φάλ πάνω στον Αξιώτη. Τέσσερα και οχτώ για το φινάλε, time out. Το 31, το 0, το 13, το 21 και το 24 είναι η πεντάδα του Λάκηστα. Το 21, το 23, το 7, το 0 και το 13 για τους συμπολίστα. Η Λάκηστα τώρα είναι σε επίπεδο του Αξιώτη. Αξιώτης κρατάει. Τριπλάρει την μπάλα στο χώρο του κέντρου, δίνει στον Αγγελόπουλο που βγαίνει από το screen. Περνάει χαμηλά στον Διαμαντόπουλο, αυτό ξανά στον Αγγελόπουλο. Αγγελόπουλο ένα μικρό πάσιμο και πάσα έξω στον Παπα-Νικολάου. Για τρεις ο Παπα-Νικολάου, άστοχος, δεν έχει σήμερα. Προσπαθεί, παλεύει, αλλά δεν είναι εύκολο. Και τώρα πάσα χρειασμού baseball για τον Λίθι που δεν μπορεί να τελειώσει πάσα με την κόρη πάνω από 31 τον Αγγελόπουλο. Έλα φύγει στο ανοιχτό γήπεδο τώρα με μάνα τον Λάκης από τις λίγες που έχει δυνατότητα να τρέξει. Πάσα στον Αξιώτη που φτάρει για 3 είναι άστοχο. Αμυντικό rebound από το νούμερο 13. Τον Σιδέρη που τρέχει και αυτό στο ανοιχτό γήπεδο. Πασάρι στον Λίθι. Λίθι σταματάει, φτάρει, θα το βάλει αυτή τη φορά. Ναι. 51-22. Λίθι βρίσκει αυτό στο χέρι του. Τώρα πλέον δεν υπάρχει άγχος. Νομίζω ότι
Είναι ένα παιχνίδι που ποτέ του δεν έγινε ντέρμπι. Σε όλη του την εξέλιξη είδαμε το ίδιο μονότομο πράγμα, δηλαδή την φουτμπολίστα να καταφέρνει σε όλη τη διάρκεια του αγώνα να επιβάλλεται απέναντι στην Ελλάδα. Πέρασε εδώ ο Παπα-Νικολάου, πήρε φάουλ, θα εκτελέσει πολλέ. Παπα-Νικολάου με το γνωστό του ανόρθωδοξο αλλά αποτελεσματικό στυλ που πάει στην γραμμή, βάζει πρώτη 51, βασικά ανόρθωδοξο, μια χαρά στάρει το παιδί, απλά είναι περίεργος ο τρόπος που το σημείο που στέκεται για να εκτελέσει βολές. Καλή σκοφορία, Παναγόπουλος στη γωνία για το τέταρτο του τρίποντο, δεν θα στοχίσει επιθετικό ρυμάνο το νούμερο 21 από τον Λουμπαρδέα. Αξιώτης για τον Αγγελόπουλο, στάρι για τρεις Αγγελόπουλος. Ο Λίτης με το 10ο αμυντικό rebound, δίνει στον Σιδέρη. Ο Σιδέρης λατρέξει στην άλλη πλευρά του παρκέ. Πολύ καλή άμυνα, εδώ χαμήλωσε πάρα πολύ γρήγορα ο Διαμαντόπουλος. Ο Σιδέρης με την μπάλα. Ωραία εδώ προσπαθεί και κρατάει και δίνει την μπάλα ο Δημητρόπουλος στον Λίτη για το δεύτερο του τρίποντο. Παπα-Νικολάου για τον Καμπάση, γύρισε ο Καμπάση με τον Σιδέρη. Παπα-Νικολάου βγαίνει στη γωνία, στάρει για τρεις μπροστά στον Λουμπαρδέα. Άστοχος, έχει γίνει λίγο το μάτς τύρκο. Αφού πλέον ουσιαστικό κίνητρο για την νίκη δεν υπάρχει, την έχει πάρει εδώ και πάρα πολύ ώρα. Ουσιαστικά από την πρώτη περίοδο έχει πολύ στάσει. Έχει το χάρι στο μάτς. Φανταστικό 8-23. Ποτέ δεν μπόρεσε να γίνει απειλητική η ομάδα της Λάκησταρ με τα γνωστά προβλήματα τα έχουμε πει στην αρχή. Λίτης γυρίζει. Άσκοπος με άλλη πλευρά του παρκέου, Αξιώτης κάνει μια προσκύνηση στο Μαρκόπουλο. Τα σουτάρει για δύο από μέση απόσταση. Πολύ ωραίο φλάκι και δύσκολο. Με τα μπλό και λίγο τυχερός. Σημασία έχει ότι σκόραρε για το 53-26. 1-20 για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Μαρκόπουλος για τον Σιδέρη. Ο Λουμπαρδέας στη γωνία, ο Μαρκόπουλος. Πολύ καλή προσκύνηση. Τον Αγγελόπουλο αφύλακτη διάβαση, αεροδιάβαμος εδώ. Η άμυνα των Λάκησταρς έρχεται εύκολα στο καλάθι για το 26-55. Η διαφορά όσο πάει και ανεβαίνει. Και πάει και για πρώτη φορά στον Γκυλά, στον Γκυλά στους 30. Κουρδάκης κρατάει, δίνει την μπάλα στον Αξιώτη. Αξιώτης ωραία πάντα στον Διαμαντόπουλο. Ξανά ο Κουρδάκης. Εντάξει, η φουτμπολίστα παρότι είναι στο C30 δεν έχουν αφήσει δεν είναι το πόδι από τον γκάζι, παίζουν άμυνα στα κόκκινα, παίζουν επιθετικά όπως θα έπαιζαν αν το μάτς ήταν στον πόντο προς την ίδια σου. Δείχνουν σωστό πνεύμα. Κουδάκης, κάνε προς πίσω στην κουδίστα. Απόσταση, δεν θα μπορέσει να σκοτήσει. Πάει το σπίτι από τον Λουμπαρδέα. 4 δευτερόλεπτα για το τελευταίο του Λουμπαρδέα. Μια προσποίηση και πάει στο floater με τα μπλο άστοχο. Τέλος για τρίτη περίοδο. Το σπίτι 56. Διαφορά στους
συνδέσουμε το λίγο. Το 10, το 23, το 13, το 15 και το 9 η πεντάδα των Βολής αυτή τη στιγμή για την τελευταία περίοδο. Το 0, το 81, το 31, το 26 και το 13 για τους Λάκιστας. Μπήκαμε στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού. Διαδικαστικού χαρακτήρα με διαφορά στους 30 για, για την ομάδα του Βολίστα. Μία ποδοσφαιρική ομάδα στο τελικό μια μπασκετική διοργάνωση. Εκτός κι αν συμβεί όχι ένα θαύμα, όλα τα θαύματα της πίσης μαζί. Δηλαδή οι Λάκιστας έχουν σκοράρει 26 πόντους και πρέπει να καλύψουν μια διαφορά 30 σε μια περίοδο. Ενώ σκοράρουν κατά μέσο όρο περίπου 8 με 9 πόντους ανά περίοδο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Έβαλε πάντως ένα τριποντάκι ο Καμπάσης και μείωσε στους 27-29-56. Αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ αργά. Για τους Λάκιστας που απλά θέλουν να αφήσουν μια τελευταία καλή εικόνα να διασκεδάσουν λίγο τις εντυπώσεις του φινάλε. Θετικό rebound μετά το άστοχο του Μαρκόπουλου από το νούμερο 23 τον Δημητρόπουλο. Ωραία κυκλοφορία ο Λίκος για τον Δημητρόπουλο. Δημητρόπουλος στη γωνία. Βλέπετε εδώ ο Αγγελόπουλος. Αν και η μπάλα ταξίδευε πολύ ώρα και μπορούσε να κάνει την κλέψη να πάει στον εμβολιασμό. Ήταν να έχει παραδώσει πνεύμα η Λάκιστας, δεν μπόρεσε να κλέψει την μπάλα και να χτυπήσει πάνω στον γήπεδο. Ανταυτού απλά έβαλε το χέρι του και παραχώρησε out. 5 δευτερόλεπτα για την επίθεση, ένα σουτ. Πολύ τύχη από τον Σιδέρη. Καμπάσει στο νέο τρίποντο, αυτή τη φορά πέφτει αέρα, έμπολ. Αφήνει την μπάλα μαζί του για να τελειώσει. Πολύ ψυχή και πάλι. Αμυντικό rebound όπως αφημίζεται και πάσα από τον Δημητρόπουλο που αρχόλησε. Ο Καμπάς στο αμυντικό rebound δεν αντέχει ένα πόσο πόσο στο Καμπάς. Ο Καμπάς κλείνεται, δίνει στον Πουρδάη και τον Μανικολάου. Υπάρχει έξω πάσα για τον αρχιό του προτείνωσε να τελειώσει μόνο στο Καμπάς. Και καλά ήταν γιατί ήταν αποτελεσματικό. Ένα 9 στους 10 προπονητές βέβαια σε αυτή την περίπτωση θα ζητούσαν την έξτρα πάσα έτσι στην αρχαιότη. Αλλά από τη στιγμή που μπαίνει το σούτ, από τη στιγμή που ο Σπέρ έχει την ψυχολογία, όλα τα υπόλοιπα θερμούν σε δεύτερη μοίρα. Δύσκολη κίνηση από τον σούτ. Πολύ ωραίο ρολάρισμα πάνω στο σούτ από το βάλλον του. 31-58. Κουρδάκης. Την μπάλα κατά το καλάθι ο Αρχιώτης, Παπα-Νικολάου, από τα 6 μέτρα για δύο άστοχος. Καμπάσης. Με συγχωρείτε, ο Ποτής ομολογημένος στο δεύτερο ημίχρονο έχει δώσει πάρα πολλές μάχες κάτω το καλάθι. Πολύ περισσότερο από το πρώτο. Σιδέρης. Πάσα εδώ έκανε μόνο του έρθει στο μισό μέτρο. Ο Σούλης μάλλον δεν υπολογίσε καλά που είναι το καλάθι. Εντάξει, πάση απειρία στον αυτό του Νικολάου και έρθει ο φάρος και ο ανοιχτό κήπεδο. Από τον Δημητρόπουλο. Καλώς αυτή απ' έξω. Με τον Νικολάου. Time out των Λάκιστας, επιστρέφουμε σε λίγο. 7-23 για το φινάλε του πρώτου ημιτελικού εδώ στο Προμηθέας Park. Λάκιστας, φουτμπολίστα 31-58. Θέλαμε να δούμε λίγο παραπάνω ανταγωνισμό, λίγο παραπάνω τέρμι. Ωστόσο, κάτω μάχη είναι ο συνεμόλογος του φουτμπολίστα που τώρα φέρνει την μπάλα με τον κάνει μεταφορά όμως, σωστά. Τα λεπτά και 3 λεπτά για το τέλος μιας αναμέτρησης που είναι περισσότερο παράσταση για ένα ρόλο. Ο Κουρδάκης για ένα βασίλειο Αγγελόπουλο. Μάλλον ήθελε σκρίνα από Καμπάς, τώρα πάει να το δώσει ο Καμπάς. Περνάει ο Αγγελόπουλος, είναι απέναντι στον Λίκο. Άργησαν πολύ, ο Καμπάς θα κυλήσει τον χρόνο. Βάλα μόνο στο πάνι. Μαρκόπουλος με τα 9 μάτια στο Ερπάνο, θέλει να τρομερό ρολάρισμα εκεί στο σώμα του Κουρδάκη, όχι αναλογοτελείο, αλλά πάνω από την Καμπάση. Πέτει την μπάλα που βρίσκει και στα πόδια του Λίγη, κλέβει την μπάλα του Κουρδάκη.
αυτά με την περίοδο. Μητρόπουλος Λίτης, πολύ ωραία κατά το καλάθι. Ο Σούλης, εκπληκτικό στόπ από τον Παπα-Νικολάου, εκπληκτικό στα ίσια πάνω στον Σούλη. Και τώρα παίρνει και την πάρα στο ανοιχτό γήπεδο και στάρει και για δύο και αστοχή ο Παπα-Νικολάου. 33-58 εδώ, ήταν μια δικιά του φάση, πρώτα έκοψε το σωστά από το καλό του. Στην άμυνα μετά έτρεξε στο ανοιχτό γήπεδο, εκτέλεσε για το σύγκριτο 5. Για το, μάλλον για να μην έρθει. Μαρκόπουλος ελεύθερος στη γωνία με πολύ χώρο για τρεις. Αστοχή, το νούμερο 81, ο Κουρδάκης περνά. Ο Κουρδάκης κλείνεται, κάνει βήματα. Ήψε φάουλ, έτσι και ένα σπρόξιμο του Κουρδάκης. Κατηγορηματικός ο ρέφερι, δεν είπε και κάτι. Μάλιστα ο Αγουρίδης αντί του Μαρκόπουλου. Παναγόπουλος έχει καταφέρει στο πάντος. Δεν κουράζεται καλά και για το επόμενο μάτς. Λουμπαρδέας δεν έχει χρειαστεί να παίξει πολύ στο εξωτερικό. Αγουρίδης, πολύ ωραία πάσα στον Σιβέρι, αυτό στη γωνία για τον Δημητρόπουλο. Γρήγορα ένα αλλαγή της μπάλας από τον συμβολίστα. Αγουρίδης για τρεις, έρμπολ. Από τον Στέφαν Γιώργος της διοργάνωσης, όπως τον είχα βαφτίσει στο πρώτο μάτς που είχα δώσει τον συμβολίστα απέναντι στην Μπαρσελόνα. Τότε τους γνωρίζαμε ότι όχι μια νεοσύστατη ομάδα, μια ομάδα παιδιών ποδοσφαιρικών που δεν έχουν ιδιαίτερη τεχνική πάνω στο μπάσκετ, που όταν αντιμετωπίσουν ομάδες πιο κοντρολαρισμένες και πιο πειθαρχημένες και με καλύτερη φυσική κατάσταση από την Μπαρσελόνα, εύκολα ή δύσκολα θα νικήσουν. Ωστόσο μας διέψευσαν όλους και όχι απλά θα πάνε στο τελικό, αλλά θα το κάνουμε με έναν απόλυτα πιστικό τρόπο. Έχουν διαλύσει το διάβα τους ομάδες πολύ καλές, όπως η Οκλαχώμα, όπως η Ντιβόση που έχουν αντιμετωπίσει στα προημιτελικά και τελευταίο του στήμα θα είναι η Lucky Stars πριν αντιμετωπίσουν μία εκ των Φάπα ή Golden Lies στη μετέρα των μαχών. Στη μάχη που θα κρίνει ποια ομάδα θα ανέβει στον χρόνο του μπασκετάκι. Σιβέρης, πάσα στον Αγουρίδη που αστόχησε ο Καμπάς, μάχη από την το rebound και επιστρέφει εντυπωσιακά την μπάλα στον Αγγελόπουλο. Αγγελόπουλος μια πάσα στον Κουρδάκη. Πόσο δυσκολεύεται να βάλουν την μπάλα μέσα στο παρκέ. Φιλάκι στα αποτέλεσμα να ξανακλέψει την μπάλα που παίξει στους συμπολίστα και με αυτό το floater από τον Αγουρίδη να στέλνει τη διαφορά στους 27-63. Διαματόπουλος κρατάει, στείλει την μπάλα στον Παπα-Νικολάου. Παπα-Νικολάου ένα υποτυπώδες screen από τον Καμπάση που απλά δίνει λίγο χώρο στον Παπα-Νικολάου. Φλαπ! 60-36. Πολύ ωραία εκτέλεση. Η τέταρτη περίοδος είναι καλύτερη των Λάκης στα δεύτερα τώρα στο μάτς. Έχουμε δείξει μια καλύτερη εικόνα. Εδώ κλέβουν και την μπάλα του Διαματόπουλο. Δίνει στον Καμπάση, έχουν διασμό, Καμπάση. Σαν σύμφωνας μπαίνει προς τα μέσα από εκεί. Εξαιρετικό rebound του Παπα-Νικολάου, ακόμα ένα καλάθι. Ο Παπα-Νικολάου κάνει πολύ καλή τέταρτη περίοδο. Αγουρίδης, ωραία πάσα στον Σιβέρι, γύρισε, αστόχησε, αμυντικό rebound του Καμπάση με το νούμερο 24. Εντάξει, τα πρώτα εμφανή σημάδια χαλάρωση της των φουτμπολίστων που μέχρι τώρα δεν είχαν χαλαρώσει καθόλου το μάτς. Κουρδάκης θα είχε τον Παπα-Νικολάου. Ο Νικολάου γυρίζει, πολύ ωραία ενέργεια. 60-40, Παπα-Νικολάου κάνει ματσάρα σε αυτή την περίοδο. Γενικά έχει κάνει φοβερό τουρνουά. Δείχνει ότι είναι ένα παίκτη πάρα πολύ κοντρολαρισμένο. Μιλάει και στάθηκε και λίγο για την τιμή των όπλων. Κατεβάζει τη διαφορά σε μια σε πιο αξιοπρεπή επίπεδα. Αγουρίδης. Σιδέρης, Αγουρίδης, ελεύθερος για τρεις από την κορυφή μέσα. Από τους Lucky Stars, λογικά το τελευταίο στο παιχνίδι και η τελευταία μας διακοπή πριν το φινάλι και την αποχώρηση. Τελευταία 2:55 εδώ στο Προμηθέας Park. Lucky Stars φουτμπολίστα 43-43. Η φουτμπολίστα θα είναι στον τελικό, η Lucky Stars
θα είναι. Θα έχει να λέει ότι θα έρθει να λένε ότι φτάσαμε ουσιαστικά στην πηγή, μια ανάσοπο μεγάλο τελικό χωρίς να φτάσουμε σε αυτόν. Θα πάσεις ελεύθερος για τρεις από την κορυφή, άνθρωπος. Πολύ ψηλά ο Διαμαντόπουλος, μαζεύει το rebound, ξανά καμπάσεις, ξανά για τρεις. Ούτε τώρα, Παπα-Νικολάου και αυτός το rebound με το νούμερο 13. Παπα-Νικολάου φτάρει για τρεις, άνθρωπος και αυτός. Κι άλλο επιθετικό από το νούμερο 0 τον Αξιώτη, πολλά μαζεμένα επιθετικά για τους ελάχιστα. Καλά στο θέμα είναι να βάλουν, Κουρδάκης, να το λάπ, 63-43. 63-43, νομίζω σώζουν πολύ, διασκεδάζουν πολύ τις εντυπώσεις. Στο τέλος οι Lucky Star που ήρθαν με λιγότερα παιδιά, έκαναν την προσπάθειά του. Αν ήταν ένας λιγότερος, δεν θα μπορούσαν καν να κατέβουν για να καταλάβουν τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν. Σιδέρης, προσπαθεί για το κλέψιμο αξιός. Θα υπάρχει ένα λάθος εδώ από τη γραμματεία που θέλει να κατέβει ο χρόνος εκεί που ήταν. Σούλης, Αγουρίδης. Κρατάει και δίνει στο Σιδέρη. Σιδέρης βάζει ωραία τα χέρια του στην μπάλα του Μαντόπουλου. Πέντε δευτερόλεπτα ακόμα για την επίθεση. Πάσα τρομερή στη γωνία για τον Σούλη. Δεν είναι τρόπο, δεν είναι τρόπο. Ένα και 34 για το φινάλι. Για τον Καμπάση. Τρομερό κλέψιμο από τον Αγουρίδη. Εφηδιασμός με Σιδέρη, Αγουρίδη. Φανταστική σκαστή, αλλά δεν την πιάνει την μπάλα. Σιδέρης εδώ ήταν τρομερή σκαστή πάντα. Πριν τώρα βγαίνει να πιέσει τον Διαμαντόπουλο. Τελευταία 1 και 20 για το φινάλ. Τελευταία 1 και 20 για το φινάλ. Κουρδάκη. Ακολουθεί το παιχνίδι της Πάβα με του Bond Live που ελπίζουμε να είναι και πιο ανταγωνιστικό. Κουρδάκης πέρασε, έδωσε τον Παπα-Νικολάου, Κωστοκή. Παπα-Νικολάου έχει κάνει μυθική τέταρτη περίοδο. Αν είχε ξεκινήσει στο μάτς στην πρώτη και στη δεύτερη περίοδο, ίσως οι Λάκης να έχουν το μέτρη παραπάνω. Έχαν βάλει πιο δύσκολο στο συμπολίστα. 63-45, Αγουρίδης. Πέρασε. Μπάλα στη γωνία στον Σιδέρη που δεν μπορεί να ασχοληθεί. Συνδυασμός με τον Διαμαντόπουλο και τον Σιδέρη να πατάξει τον Αξιώτη από μέσα από έτος με την πλάση εκεί. Αφού για το τεχνικό Αγουρίδη στον Λογοπόδαρο που μαζεύει το ριμπάουν, παίρνει στον Ιθογύπεδο, πασάρι πίσω στην πλάση του Σιδέρη. Δύσκολη κίνηση, παίρνει φάουλ και δύο βολές. 21 και 8 για το τέλος. Μέσα η πρώτη. Αμυντικό rebound από τον Διαμαντόπουλο. Θα δούμε αν θα έχει την επίθεση. Το λίστα είναι στο τελικό. Είναι έτοιμοι να ανοίξουν τα μπάνιες. Μάλλον θα περιμένουν να δουν πώς θα είναι ο αντίπαλος. Αν θα είναι η Πάπα ή αν θα είναι η Bolden Live. Δεν μπορεί το σκοράριο Γιαννακόπουλος. Πετάει την μπάλα από το ένα καλάθι στο άλλο. Ο Σιδέρης. Τέλος παιχνιδιού. Εδώ στο Προμηθέας Πάρκ, 64-45, νίκη πρόκριση στον τελικό για τη φουτμπολίστα. Σε λίγο μαζί σας για το παιχνίδι της ΦΑΠΑ με την Bolden Lie και βέβαια την Τετάρτη στον μεγάλο τελικό που θα είναι η φουτμπολίστα. Καλό βράδυ!